Ο 17χρονος Κύπριος που κέρδισε το ρεκόρ Guinness στον κύβο του Ρούμπικ. Πάμε να τον γνωρίσουμε. Μαζί μας ο Μιχάλης Ελευθεριάδης, ο 17χρονος Κύπριος όπου έχει λύσει τον κύβο του Ρούμπικ ανάποδα στο μονόζυγο. Γεια σου Μιχάλη μου, αν σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνέντευξη και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη διάσημη σπαζοκεφαλιά? Όλα ξεκινήσαν πριν 5 χρόνια σχεδόν, που πηγαίναμε σε δρομή μαζί με το σχολείο και είδα ένα φίλο μου που κρατούσε τον κύβο και προσπαθούσε να λύσει. Όπως καθόμασταν σε έναν καφέ, δίπλα είχε έναν περίπτερο. Και αποφάσισα να πάω να δω αν έπολουσαν κύβους. Μπαίνω μέσα, βλέπω έναν κύβο και αγόρασα τον. Μόλις πια σπίτι, μπαίνω στο ίντερνετ και θεωρούσα tutorials για το πώς να λύσω. Και ώρες εμπόρεσα έλυσα τον πρώτο μου κύβο. Ισχύει ότι απαιτεί ταχύτητα, φαντασία, λογική μνήμη και γρήγορα αντανακλαστικά? Προσωπικά θεωρώ ότι τα πιο σημαντικά είναι η αναγνώριση μοτίβων και η απομνημόνευση αλγορίθμων. Άρα ισχύει ότι πρέπει να έχεις μαθηματική διάνοια για να το λύσεις? Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα ψέματα που υπάρχουν. Εσύ προσωπικά πόσες ώρες προπονήσουν πριν σπάσεις το ρεκόρ? Πριν το attempt, για 2-3 εβδομάδες συνεχόμενα, πήγαινα σε ένα γυμναστήριο και με τη βοήθεια κάποιου γυμναστή ανακάτενε μου τον κύβο, ανέβαινα πάνω στο μονόζυγο. Εκείνος έβαζε μου τον κύβο από κάτω μου και εγώ ξεκίνησα να λύνω. Πώς σου είχε έρθει η ιδέα να λύσεις τον κύβο του Ρούμπικ στο μονόζυγο? Λίγο καιρό πριν αποφασίσω να λύσω τον κύβο σαν ανάποδα, είδα ένα βίντεο κάποιου που έλυσε 5 κύβους κάτω από το νερό. Και έτσι αποφάσισα να μπω μέσα στο site του Guinness να δω τι ρεκόρ υπάρχουν για τον κύβο. Και ήρθα μπροστά στο πιο γρήγορο χρόνο να λύσει κάποιο ανάποδα τον κύβο και είδα ότι ήταν 15-84 δευτερόλεπτα, τα οποία ήταν πολλά για εμένα. Ήδη έκανα πιο γρήγορα τον κύβο. Ο δικό σου χρόνο ποιο είναι? Ο δικό μου χρόνο που ασπαθώ τον κίνητη είναι 13 δευτερόλεπτα, 22 κλάσματα. Πώς έχει γίνει η συμμετοχή σου? Πάντησα πάνω στο ρεκόρ του Κινέζου, έκανα apply, τους έστειλα ότι είμαι ο Μιχάλης Ελευθεριάδης, ασχολούμαι με τον κύβο και θα ήθελα να σπάσω αυτό το ρεκόρ. Μετά από 3 μήνες πήρα ένα email το οποίο μου έλεγε μπορείς να κάνεις attempt, όρισε οι οδηγίες. Και ήταν η διαδικασία η δικιά σου για να μπεις στο ρεκόρ Guinness? Έλεξαν το βίντεο ότι πληρούσαν τους κανόνες που έπρεπε να ακολουθήσω και έτσι κατάφερα και απόκτησα τον Guinness. Πότε διακρίθηκες για το ρεκόρ Guinness? Διακρίθηκα για το ρεκόρ Guinness στις 17 Δεκεμβρίου του 2019. Στην Κύπρο ναι, έχουμε κερδίσει και άλλα ρεκόρ. Από όσο ξέρω είμαι ο πρώτος που έσπασε ρεκόρ Guinness σχετικά με κύβο. Έχεις κατακτήσει και άλλα ρεκόρ? Guinness όχι. Αλλά έχω κατακτήσει μέχρι τώρα 42 πανκύπρια ρεκόρ. Γίνονται και εξωτερικοί διαγωνισμοί? Διαγωνισμοί γίνονται παγκοσμίως. Έχω λάβει μέρος σε 5 διαγωνισμούς στην Κύπρο, 3 στην Ελλάδα και ένα στην Αγγλία. Στην Κύπρο υπάρχει το Cyprus Cubing, το οποίο είμαι μέλος. Είμαστε εμείς που διοργανώνουμε τους διαγωνισμούς στην Κύπρο. Αυτή η οργάνωση ξεκίνησε το 2017, όπου έγινε και ο πρώτος διαγωνισμός στην Κύπρο. Επειδή είμαστε θελοντικός οργανισμός, με δική μας πρωτοβουλία βρίσκουμε οργανωτές, οι οποίοι θα πληρώσουν τα έξοδα για να έρθει αντιπρόσωπος από το WCA, όπου είναι όλοι οι διαγωνισμοί για τον κύβο. Πόσα άτομα λαμβάνουν μέρος στα τουρνουά? Στην Κύπρο μέχρι τώρα έχουν λάβει μέρος περίπου 100 άτομα. Ο επόμενος δικός σου προσωπικός στόχος ποιος είναι? Προσωπικός στόχος είναι σίγουρα να σπάσω κι άλλα ρεκόρ Guinness. Μιχάλη μου, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου πω συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ. Αφού σε έχουμε εδώ, θέλουμε να μας λύσεις τον κύβο του Ρούμπικ. Και τώρα η σειρά σου, Κατερίνα. Θα το δοκιμάσω κι εγώ τότε.